κρασί. Τα όνειρά μου Αλέξης κρέχαμε κάτσι. Έχω αγάπη, έχω μέρες με μια κάτα. Ότι μας έμεινε σε μια ακόμα. Μια μεγάλη γιορτή με βραδινό μπάνιο και διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχε στηθεί στην παραλιακή ζώνη της πόλης Καλαμάτας. Ο λόγος για την δεύτερη γαλάζια νύχτα. Τι κάνετε? Για καλά. Πώς περνάτε? Ωραία, ωραία. 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 Όχι, ήμουνα και πέρσι, ήμουνα και πέρσι. Μπράβο, μπράβο στον Δήμαρχο, μπράβο. Αισθάνομαι όμορφα, αυτό που είπαμε και πριν, και γαλήνια και ηρεμία το ότι είμαι εδώ, στο σπίτι μου. Και πόσο μάλλον τώρα που έχω την ευκαιρία, γιατί λόγω δουλειάς προηγούμενα χρόνια δεν είχα, έκανα όλες τις λευκές νύχτες, γαλάζιες και όλα αυτά. Και τώρα έτσι είναι η πρώτη φορά που ζω αυτό το κλίμα και είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του μεγάλου αυτού πάρτι με την παραλία της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας να γεμίζει από ζωντάνια. Πολύ ωραία, Καλαμάτα και πάλι Καλαμάτα. Μέχρι το πρωί εδώ. Εννοείται. Μέχρι πρωίας. Ήρθα και πέρυσι. Ναι, και φέτος, και ευελπιστώ απόψε να όλοι οι Καλαματιανοί να διασκεδάσουν. Δεύτερη γαλάζια νύχτα, είμαστε στο τέταρτο σημείο πλησίων φιλοξένεια. Best Radio Stage, Best Radio Μουσικές, Μανάνα Σουπέρ. Σουπέρ. Καλησπέρα, τέταρτο σημείο. Δεύτερη γαλάζια νύχτα, πολύ καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο τέλος της δεύτερης γαλάζιας νύχτας πραγματοποιήθηκε και η πρόβα του Καλαματιανού για το ρεκόρ Guinness που θα λάβει μέρος το Σεπτέμβριο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η προσέλευση του κόσμου, όπως ακριβώς περιμέναμε. Υπάρχουν 4 μεγάλα σημεία στα οποία έχουμε επιλέξει να γίνουν δραστηριότητες. Έχουμε κοντά μας όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για πρώτη φορά ενώνονται για να βοηθήσουν στην προβολή της πόλης, όπως και όλα τα τηλεοπτικά μέσα, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στο σημείο που βρισκόμαστε στην κεντρική προκυμαία γίνεται πρόβα για το ρεκόρ Guinness που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο όσον αφορά το Καλαματιανό. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα Latin Party. Και στα επόμενα 3 σημεία που είναι το σημείο της Αναστάσεως, όπως το σημείο του Δημοτικού Πάρκινγκ της Οδού Ναβαρίνου και το σημείο πλησίων του Φιλοξένια, υπάρχει πλούσια έντονη μουσική νεανική και όχι μόνο, πάρα πολλά events, πάρα πολλές εκπλήξεις, βεγγαλικά, μουσική ζωντανή, γεύσεις, δέσματα προσφορά όλων των καταστημάτων της πόλης. Και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κέφι στον κόσμο και διάθεση να συμμετέχουν. Το καλοκαίρι για την πόλη της Καλαμάτας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και προσκαλούμε όλους όσους βλέπουν αυτή τη στιγμή το νέο αυτό να προσέλθουν στην πόλη της Καλαμάτας, γιατί σφίζει από ζωντάνια, είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, έχει πάρα πολλά να προσφέρει, τα καταστήματά της και υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία είναι σε εξαιρετικές τιμές. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει στην Καλαμάτα για να ζήσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όχι μόνο.